Χαίρετε κύριε Στυλίδη. Μέγα θέμα και πάλι μαζί σας σε μια νέα τηλεοπτική χρονιά, η οποία όπως θα γνωρίζετε για να μένετε και εσείς θα είναι ιδιαίτερα θερμή. Ελέω Κυπριακού όπως πάντα, κάθε χρόνο βεβαίως θα μου πείτε είναι τα ίδια, ωστόσο αυτή την χρονική στιγμή φαίνεται ότι οι συνομιλίες έχουν περάσει εκείνο το κομβικό σημείο το οποίο θα προσδιορίσει ίσως το μέλλον του ελληνισμού σε αυτόν τον τόπο. Επίσης θα έχουμε μέσα στην άνοιξη του 2011 τις βουλευτικές εκλογές και βεβαίως το μεγάλο θέμα θα είναι εκεί για να καλύψει όσο είναι δυνατόν καλύτερα ακριβώς αυτές τις εκλογές. Παρεμπιπτόντως και στο παρασκήνιο έχουν ξεκινήσει και οι διεργασίες έστω και στο πίσω μέρος του μυαλού των πολιτικών ηγεσιών το θέμα των προεδρικών εκλογών του 2013. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι συνυφασμένα τα δύο, τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών με τις προεδρικές εκλογές, και εγώ θα συμφωνήσω, δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω. Η πρεμιέρα λοιπόν της εκπομπής μας επιφύλαξε μια επιθυμία μου, αν θέλετε, μια σκέψη μου εδώ και χρόνια. Όταν ο Γλαύκος Κληρής ήταν ακόμα πρόεδρος της Δημοκρατίας, βεβαίως τότε μας δόθηκε πολλές φορές ευκαιρία με αυτόν τον άνθρωπο που είναι η προσωποποίηση της ιστορίας, έχει ζήσει τα πάντα, να κουβεντιάσουμε αρκετές φορές μαζί. Έφυγε από πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρέμεινε όμως στο προσκήνιο με τις δημόσιες παρεμβάσεις του, με τις τοποθετήσεις του, με την νευματώδη, αν θέλετε, και καμιά φορά σαρκαστική παρέμβασή του, ο γνωστός Γλαύκος Κληρίδης στα 90 και πλέον χρόνια του. Σήμερα λοιπόν εμείς στο Μέγα Θέμα επιλέξαμε με την δική μας επιθυμία, θέληση και χαρά να βρεθούμε με τον κύριο Γλαύκο Κληρίδη στο σπίτι του, στο Μενεού, εδώ κοντά στη θάλασσα που είναι η αγάπη του μεγάλη. Και είμαστε, όπως βλέπετε και εσείς, στο σπίτι του κύριου Γλαύκου Κληρίδη. Κύριε Πρόεδρε, σας χαιρετώ και ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή και τη φιλοξενία. Μη με ευχαριστείτε. Είναι η χαρά μου που σας βλέπω και η χαρά μου που θα έχω την ευκαιρία να απαντήσω στις ερωτήσεις. Mm-hmm. Και δική μας χαρά, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο με το θέμα της θάλασσας, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια αγάπη σας την οποία πάντα μας προσδιορίζατε, μας υποδεικνύατε, δεν το κρύψατε ποτέ. Και προσπαθώντας να κλείσουμε αυτή την επαφή, ακόμα και τώρα είναι το αγαπημένο σας χόμπι. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, τώρα, στα 91 σας χρόνια νομίζω. 91 και. Και. Να σας πω, αγαπούσα πολύ και το βουνό. Mm-hmm. Όταν είχα πόδια και μπορούσα να περπατήσω μέσα στο δάσος να πάω κυνήγι. Μπορώ να πω ότι είχα τρεις αγάπες. Η μια ήταν η μακαρίτισσα, η γυναίκα μου, με την οποία έζησα 60 χρόνια. Η άλλη ήταν ο αέρας, μου άρεσε πολύ να πετώ. Και η θάλασσα, η οποία και τώρα δεν την εγκαταλείπω ακόμα. Είναι η αίσθηση της ελευθερίας, Πρόεδρε. Τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί στη θάλασσα? Είναι η αίσθηση ότι είστε μόνος σας με το υγρό στοιχείο? Μ' αρέσει όταν κολυμπώ, μπορεί να κολυμπήσω μια ανάμιση ώρα σε βαθύ νερό non-stop, χωρίς να σταματήσω. Όταν κολυμπώ αισθάνομαι, μ' αρέσει επίσης να κολυμπώ ενάντια στο ρεύμα. Γιατί είναι μια πάλι μεταξύ μου και της θάλασσας. Κάποτε την κερδίζει η θάλασσα για και να αγκάζουμε να έρθουμε το ρεύμα. Κάποτε την κερδίζω εγώ. Αυτό φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή η πορεία σας προς τα κύματα, προς το αντίθετο ρεύμα, να προσδιόρισε και να χάραξε λίγο και την πολιτική σας σταδιοδρομία, από την εντύπωση. Κοιτάξτε, στη ζωή μου πάλεψα με πολλά πράγματα και κατάφερα να επιζήσω. Για μένα η ζωή έχει μια έννοια ιδιαίτερη. Όχι απλώς να ζήσεις καλά, αλλά να αγωνιστείς καλά για αυτή τη ζωή. Κύριε Πρόεδρε, το ανέφερα αυτό γιατί γνωρίζω, θυμάμαι ας πούμε τον πατέρα μου να μου υποδεικνύει ότι ο Γλαύκος Κληρίδης είχε το θάρρος να πάει ακόμα και ενάντια στον πατέρα του, τον πατέρα σας. Στις εκλογές, στις γνωστές εκλογές, όταν ήταν αυτός υποψήφιος, ο Μακαρίτης Ιωάννης Κληρίδης και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Αυτό ακριβώς προσδιορίζει ένα χαρακτήρα ατίθασο, πολιτικά πάντα μιλούν, ο οποίος μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τα συναισθήματά του, αν πίστευε ότι κάτι ήταν σωστό. Για μένα η βασική αρχή της ζωής μου ήταν το μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων στην υπατρίσσα. Η πήγα εναντίον του πατέρα μου ήταν διότι έκρινα
ότι κανείς δεν θα μπορούσε να πείσει τον κυπριακό λαό να δεχθεί τη συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρθι. Και επειδή ήμουν πεπισμένος ότι αν δεν ακολουθούσαμε αυτή τη γραμμή, έστω και με θυσίες, εκεί προς τα διχοτομήτου. Μου έδωσε κάτι προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη λεπτή στιγμή για σας να πάτε με τον Πρόεδρο Μαγκάριο, με τον Αρχιεπίσκοπο Μαγκάριο και όχι με τον πατέρα σας. Όταν σας είδε και κουβεντιάσατε για πρώτη φορά αυτή σας την κίνηση, απόφαση κίνηση, τι σας είπε, αν θυμάστε, ο πατέρας σας? Πατέρας μου, τον πατέρα μου τον είχα πάρει να δει τον Αρχιεπίσκοπο και είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία ότι δεν θα έβαζε υποψηφιότητα, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος θα καλούσε μερικούς από τους παλαιούς ως συμβούλους του. Mm-hmm. Όχι ως υπουργικό συμβούλιο, αλλά ως συμβούλους του. Όταν ο πατέρας μου πήγε πίσω και είπε αυτή τη συμφωνία και η ακροδεξιά, αλλά και η αριστερά την απέρριψαν και επέμεναν να βάλει υποψηφιότητα. Mm-hmm. Και έβαλαν υποψηφιότητα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθουμε αργότερα στη διάρκεια της συζήτησης μας στο παρελθόν, γιατί είναι πολλά πράγματα που θα θέλαμε να μάθουμε από εσάς για το τι έγινε. Αλλά επιλέγω να ξεκινήσουμε έτσι, να μπούμε λίγο στα βαθιά από την αρχή. Αυτή τη στιγμή το σκηνικό στο Κυπριακό έχει ως εξής, κατά την άποψή μου. Αν κάνω λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε. Έχουμε τις συνομιλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Έρογλου, οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται στον αναπνευστήρα, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε από τα δημοσιεύματα. Την ίδια στιγμή ο διεθνής παράγοντας, για πολλούς λόγους, κυρίως λόγω γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας, επιθυμεί διακαώς την πρόθεση της Τουρκίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τις αποδίδουν και τις παραχωρούν χώρο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μιλούμε για την σημασία της Τουρκίας και για τις ΗΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, γίνεται πολλή κουβέντα τώρα για την ανάγκη σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης ή πολυμερούς διάσκεψης. Και θέλω να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό, αν είναι εφικτό να δώσει διέξοδο. Κατά τη δική μου άποψη, ένας από τους παράγοντες που μπορούσε να βοηθήσει στη λύση του Κυπριακού ήταν το θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία θα σκεφτόταν σοβαρά να κάνει κάποιες παραχωρήσεις στον Κυπριακό για να μπει στην Ενωμένη Ευρώπη. Όμως από τη στιγμή που δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης, η Γαλλία και η Γερμανία, φέρουν ένσταση στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, δεν προβλέπω ότι θα υπάρχει εκ μέρους της Τουρκίας υποχώρηση, ουσιαστική υποχώρηση πάνω στο κυπριακό πρόβλημα. Το ερώτημα για μια διεθνή διάσκεψη. Εγώ θα έλεγα ότι μια διεθνής διάσκεψη θα ήταν χρήσιμη. Ειδικά εάν η διεθνής αυτή διάσκεψη περιλαμβάνει εκπροσώπηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' ανάγκη των εγκύτριων δυνάμεων. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, Πρόεδρε, λένε κάποιοι, και ίσως δικαιολογημένα μετά την κρίση, διότι περί κρίσεως πρόκειτο, του 2004, ενώ για την Κύπρο, μην βρεθούμε ξανά στην ίδια δύσκολη θέση της επιδιαιτησίας. Δηλαδή, αφού υπάρχουν που υπάρχουν εκ των πραγμάτων, βλέπουμε στις συνομιλίες Χριστόφια Έρογλου, διάσταση απόψεων σχεδόν σε όλα τα κεφάλαια, αυτόν τουλάχιστον μας λένε. Κατά συνέπεια, αυτή τη συμπλήρωση των κενών, των διαφωνιών από τον διεθνή παράγοντα, λένε κάποιοι θα την συμπληρώσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών υπέρ και πάλι των τουρκικών θέσεων. Κατά συνέπεια, θα κληθεί και πάλι ο λαός, ο ελληνισμός στην Κύπρο, να διαλέξει μεταξύ του κρεμού ή της ενέσεως, αν θέλετε, για την αυτοκτονία. Την αυτοκτονία.
διεθνής διάσκεψης. Δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με θέμα διαιτησίας. Η διεθνής διάσκεψης πρέπει να αναλάβει ένα ρόλο που να πιέσει για να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια... Τα κεφάλαια των εγγύσεων της ασφάλειας στη διεθνή ψυχή του Κυπριακού. Όλα τα κεφάλαια. Όλα τα κεφάλαια. Ακόμα και στην εσωτερική ψυχή, λέτε. Θα μπορούσε να την εγγύσει. Μάλιστα. Δεν βλέπετε εσείς αυτόν τον κίνδυνο, δηλαδή οι Αγγλοαμερικανοί που είναι οι κύριοι παίχτες, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν τέτοιες πρόνοιες σε μια περίπτωση συμφωνίας υπό αυτές τις συνθήκες, να μην εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ελληνισμού? Ας πούμε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και ας υποθέσουμε ότι δεν βρίσκεται λύσεις. Κατορθώσαμε ή έχουμε υπολογίσει ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες σε βάρος της Κύπρου. Εάν φοβόμεθα μια διεθνή διάσκεψη, ότι θα μας πιέσει. Μια διεθνή διάσκεψη θα πιέσει και τις δύο πλευρές. Αλλά ας υποθέσαμε ότι αποτυγχάνουν αυτές οι συνομιλίες. Έχουν μελετηθεί ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Θα φτάσουμε να σας κάνω ένα ερώτημα γι' αυτό και τις εκτιμήσεις σας γι' αυτές τις συνέπειες, κύριε Πρόεδρε, σε λίγο. Να μείνω λίγο ακόμα στην διεθνή διάσκεψη και την πιθανότητα συγκλήσεως τέτοιας διάσκεψης για να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή της διεθνούς διασκέψεως, υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα ασφαλιστικών δικλείδων? Μου αναφέρεται για παράδειγμα το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου είναι και η Κίνα και η Ρωσία και η Γαλλία, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Το κάνατε κι εσείς, το έκανε και ο Μαγαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος σε κάποιες στιγμές. Ίσως το κάνει και ο πρόεδρος τώρα προφανώς. Νομίζετε ότι είναι ικανές ασφαλιστικές δικλείδες να μην περάσουμε τα όρια της διαλύσεως του κράτους που επιδιώκουμε? Πιστεύω ναι, ότι μία διεθνής διάσκεψης θα μπορέσει να δαμάσει, αν θέλετε, και τις δύο πλευρές. Γιατί κατά τη δική μου άποψη δεν είναι δυνατόν να βρεθεί λύσεις όπως την θέλει μία πλευρά ή όπως την θέλει η άλλη πλευρά. Αυτό είναι ανέφικτο. Η διεθνής διάσκεψης μπορεί να προχωρήσει και να πιέσει ούτως ώστε να λυθούν μερικά προβλήματα τα οποία σήμερα είναι άλυτα, είτε λόγω της άρνησης της Τουρκίας να κάνει υποχωρήσεις, είτε λόγω της άρνησης της δικής μας να κάνουμε ορισμένες υποχωρήσεις. Πάνω στο θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε, το να δαμάσουν και τις δύο πλευρές ο διεθνής παράγοντας, γίνεται και πάλι συζήτηση τώρα στο εσωτερικό μέτωπο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι ήδη η δική μας πλευρά, η ελληνική κυπριακή πλευρά, έχει προβεί σε αφάνταστες υποχωρήσεις μέσα στο πάθος και το φυσιολογικό να ξεβρεθεί μια λύση. Ξεκινήσαμε δηλαδή από την Ομοσπονδία, την Περιφερειακή, τη Ζωνική Ομοσπονδία, φτάσαμε στη Σιδεσγάλη, προχωρήσαμε ακόμα και με το σχέδιο Ανάνο, που παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο εσείς, που το ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί κατηγορούν εσάς και βεβαίως και όσους υποστήριξαν το σχέδιο Ανάνο, ότι ήταν τόσες πολλές υποχωρήσεις που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει το μέλλον του ελληνισμού στην Κύπρο. Για σταθείτε να δούμε τι υποχωρήσεις έκαναν. Η τουρκική πλευρά ζητούσε δύο κράτη, δύο κυριαρχίες, δύο εθνικότητες, δύο διεθνείς προσωπικότητες. Πήραμε και αναγκάσαμε και την τουρκική πλευρά να δεχθεί τη μία κυριαρχία. Αναγκάσαμε και την τουρκική πλευρά να δεχθεί